Και πάμε κυρίες και κύριοι σε ένα θέμα που συγκλονίζει κυριολεκτικά από το πρωί ολόκληρο το Πανελλήνιο. Πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι δέχθηκε 11χρονος που έκανε διακοπές σε ξενοδοχείο της Κρήτης με τους γονείς του. Το παιδί μεταφέρθηκε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Αθήνας, ενώ για την επίθεση συνελήφθη 20χρονος Ολλανδός υπάλληλος του ξενοδοχείου. Η Κατερίνα Μαστρεντονάκη θα μας ενημερώσει. Κατερίνα. Ελένη, κυρίες και κύριοι, τουλάχιστον 20 μαχαιριές δέχθηκε το άτυχο αγόρι σε ολόκληρο το σώμα του, σύμφωνα με την αστυνομία, από τον 20χρονο ανηματέρ, τον διασκεδαστή του ξενοδοχείου. Τον κλόουν, δηλαδή, αυτόν που διασκέδαζε τα παιδάκια, ναι. Ακριβώς. Στον άνθρωπο που είχαν βάλει λοιπόν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου να διασκεδάζει τα παιδάκια, ήταν και αυτός ο οποίος, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, μαχαίρωσε το 12χρονο παιδί από τη Ρωσία. Ο 20χρονος συνελήφθηκε, όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, ομολόγησε την πράξη του και το έκανε αυτό γιατί, Ελένη, γιατί, όπως υποστήριξε, ο μικρός τον είχε δει να του κλέβει τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και το κινητό του τηλέφωνο. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γύρω στις 9 το βράδυ βρίσκονταν το παιδάκι του μαζί με τους γονείς του στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου στη Χερσόνησο του Ηρακλείου, όπου είχαν πάει πριν από μερικές ημέρες προκειμένου να κάνουν διακοπές. Ξαφνικά ο μικρούλης πήγε στη μητέρα του και είπε: «Μαμά, έχω χάσει το κινητό μου και το λάπτοπ μου». Άρχισε να το ψάχνει σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Όμως η ώρα περνούσε και ο μικρός δεν εμφανιζόταν. Η μητέρα του άρχισε να ανησυχεί και στο ξενοδοχείο άρχισαν να ψάχνουν το παιδί. Γύρω στις 11 το βράδυ οι γονείς του παιδιού έφτασαν στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, όπου δήλωσαν την εξαφάνισή του. Οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν στους χώρους γύρω από το ξενοδοχείο και τελικά το παιδάκι εντοπίστηκε στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου, εμόφυρτο, και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Την ώρα που μεταφερόταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που τον τραυμάτισε. Πρόλαβε να μιλήσει, δηλαδή, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, το παιδάκι υπέδειξε τον 20χρονο Ολλανδό, Κατερίνα. Ακριβώς, και οι αστυνομικοί στις 2.30 ώρα τα ξημερώματα κατάφεραν να τον συλλάβουν, να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης, ο 20χρονος Ολλανδός, είχε την ψυχραιμία να πλύνει το μαχαίρι, να το κρύψει σε μια πυροσβεστική φωλιά και να γυρίσει πίσω στο ξενοδοχείο, ενώ στο σάκο του βρέθηκε το λάπτοπ του παιδιού και το κινητό του τηλέφωνο. Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Προς το παρόν, ο 11χρονος μεταφέρεται στο νοσοκομείο παιδών, νομίζω στο Αγγλαία Κυριακού. Πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Η Κατερίνα Παπακοστοπούλου βρίσκεται εκεί. Κατερίνα. Ελένη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας λειτουργήσε αστραπιαία. Δόθηκε προτεραιότητα στην περίπτωση του μικρού παιδιού, το οποίο μεταφέρεται αυτή τη στιγμή στο Αγγλαία Κυριακού. Το ΣΕ 130 που τον μετέφερε από την Κρήτη προσγειώθηκε πριν από 5 περίπου λεπτά στην Ελευσίνα και από ώρα σε ώρα λοιπόν αναμένουμε την έλευση του μικρού ασθενή. Θα πρέπει να σας πω ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα σε αυτό το παιδί. Φέρει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στο σπόνδυλο, στον ένατο σπόνδυλο. Αυτό είναι και το πιο σοβαρό τραύμα που έχει αυτή τη στιγμή το παιδί. Η κατάστασή του σαφώς είναι κρίσιμη. Απλώς με το που έρθει εδώ, είναι σε επιφυλακή και η μονάδα η χειρουργική και η μονάδα εντατικής θεραπείας και το νοσοκομείο είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να γίνουν όλα όπως πρέπει. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα έρθει και ειδικός ψυχολόγος που θα μιλάει και ρώσικα για να υποστηριχθεί η οικογένεια του παιδιού. Δίπλα μου έχω τον κύριο Χαράλαμπο τον Μπούλογλου, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγγλαία Κυριακού, ο οποίος θα μας πει πολλά περισσότερα. Κύριε τον Μπούλογλου. Δεν έχω να πω περισσότερα. Έχω να πω ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, το νοσοκομείο που εφημερεύει σήμερα ενημερώθηκε για το περιστατικό. Είμαστε έτοιμοι και ο χειρουργικός τομέας και η μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά έχουμε φροντίσει και για την ψυχική, την ψυχολογική στήριξη της οικογένειας και δεν θα κάνω καμία άλλη ανακοίνωση. Όταν θα εκτιμηθεί από τους γιατρούς, από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου, θα έχετε και μάλιστα την ενημέρωση από τα ιατρικά. Ας ελπίσουμε, Κατερίνα, να πάνε όλα καλά για τον 11χρονο, να ξεφύγει τον κίνδυνο και να είναι μια χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ.